Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα καταρχήν του Πανακαδικού για την επιτυχία και την κατάκτηση του κυπέλλου. Πάρα πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ΕΠΣ Ακαδίας, η οποία έχει μια πάρα πολύ διοργάνωση, μια πάρα πολύ καλή παράσταση εδώ για τον τελικό του κυπέλλου. Ίσως υπήρξε και μια πρωτοτυπία που χρησιμοποιήθηκαν 6 διαιτητές για το συγκεκριμένο παιχνίδι σε επίπεδο τοπικού. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μου, δεν θα ήθελα να σταθώ καθόλου στο αγωνιστικό, παρά μόνο να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδος, που όλο αυτό τον χρόνο έχουν καταθέσει ψυχή, έχουν παίξει με αξιοπρέπεια, έχουν κερδίσει το χειροκρότημα όλων των φιλάθλων και στα εντός έδρας παιχνίδια αλλά και στα εκτός έδρας παιχνίδια και έχουν κρατήσει το έμπνευμα του Λεωνιδίου ψηλά όπως του αρμόζει, άσχετα αν αυτό δεν ταιριάζει με το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε πάρει κάποια αποτελέσματα στη ΓΑΜΑ Εθνική, όμως έχουμε σταθεί με αξιοπρέπεια και με σεβασμό λόγω της βαριάς πανέλας που φοράμε. Θα τους δώσω πάλι συγχαρητήρια, είναι αξίοι. Είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Το θετικό είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι από την περιοχή και θα βοηθήσουν τα επόμενα χρόνια την ομάδα να ξεμπνεύει σε υψηλό επίπεδο και πραγματικά εμένα με έχουν συγκινήσει όλη αυτή η χρονιά. Ήταν μια γιορτή σήμερα. Θέλαμε σίγουρα την κατάκτηση του τροπαίου, όμως απέναντί μας είχαμε ένα πολύ άξιο αντίπαλο που δημιούργησε κατά τη διάρκεια του αγώνα περισσότερες ευκαιρίες και δίκαια πήρε το τρόπο. Ωστόσο, κύριε Κουβέντης, μιλήσατε για την προσπάθεια του Λεωνιδίου. Πολλές άλλες ομάδες ενδεχομένως και να είχαν διαλυθεί. Ποιο είναι το κίνητρο που έχετε και εσείς ως προπονητής και οι παίχτες, ώστε κάθε Κυριακή να γίνεται αυτό που είπατε. Γιατί όντως ο Λεωνίδιο μπορεί να είναι ήδη υποβιβασμένο εδώ και πολύ καιρό. Παίζει ελεύθερο ποδόσφαιρο, αθλητικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει παρατήσει την προσπάθεια. Σαν να είναι από την αρχή. Στην αρχή της μιας σεζόν, κάθε διοίκηση, το κάθε προπονητικό τύπο και συνεργασία με τη διοίκηση, θέτει τους στόχους της ομάδος. Όταν θέτεις εφικτούς στόχους και συγκεκριμένους, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να διαλυθεί η ομάδα. Δεν ήταν στους στόχους μας, τους πρωταρχικούς, το να σωθεί η ομάδα. Αν το καταφέρναμε και είχαμε κάποια βαθμολογική σκοπιδή που θα μας έδινε τη δυνατότητα με 2-3 προσθήκες το Δεκέμβρη να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία, τότε θα το κάνουμε. Ο στόχος μας ήταν να τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν εμπειρίες την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και όταν έρθουν τα παιδιά από την Ακαδημία να δώσουν να μεταφέρουν αυτές τις εμπειρίες και να μπορέσουμε να φτιάξουμε πάλι μια ισχυρή ομάδα που θα ξαναμείνει πάλι στη ΓΑΜΑ Εθνική και θα μπορέσει να μείνει και να καθιερωθεί εκεί. Εγώ θεωρώ ότι λόγω του στόχου που θέσαμε η ομάδα έμεινε γροθιά. Σίγουρα έχουμε και προβλήματα, μην νομίζετε ότι δεν υπήρξαν προβλήματα κτλ. Τα ξεπεράσαμε, μείναμε συγκεντρωμένοι και κάθε Κυριακή, όπως βλέπετε, και με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί είχαμε αρκετά προβλήματα τραυματισμών, δίνουμε την ψυχή μας και παίζουμε με αξιοπρέπεια σε κάθε παιχνίδι της ΓΑΜΑ Εθνική. Καλησπέρα, να ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα Πανακαλυκού, είναι ο δίκαιο του κυρίου Σπυρίου. Ήταν καλύτερο από εμά σε ό,τι διάρκεια του παιχνιδιού. Εμεί, απ' την άλλη, προσπαθήσαμε και σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και όλη τη χρονιά, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποιε αδυναμίε και να εκμεταλλευτούμε. Δουλέψαμε όλη τη χρονιά σε επίπεδο ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι ένα πολύ καλό μάθημα για όλου.
πιο πολύ για εμάς τότε τους παίχτες να μας δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστούμε στην κάμα εθνική και να πάρουμε τις εμπειρίες. Μας αφήνει η πικρία του τελικού, αλλά ξέρουμε την αρχή ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο στα επόμενα παιχνίδια ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε κάποιους ακόμα βαθμούς και να προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Γιατί δεν θα μας γίνει κάτι άλλο. Και πιστεύω ότι είναι προς τιμή της ομάδας του Λεωνιδίου που προσπαθήσει όλα τα παιχνίδια και τα χτυπάει στα ίσα να προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν σε αυτό το σημερινό αγώνα, σε όσους συντέλεσαν σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε πια για μια γιορτή του Ακαδημαϊκού Ποδοσφαίρου και σε αυτούς τους συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετείχαν. Όσον αφορά το παιχνίδι, είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι εμείς ήμασταν το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι και έμενε μόνο να το αποδείξουμε ότι πραγματικά είμαστε. Καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού πιστεύω ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Πετύχαμε τρία γκολ, είχαμε πολλές ευκαιρίες, δεν απειληθήκαμε και πιστεύω ότι δίκαια καταφέραμε και πήραμε το κύπελλο. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά που έχω πει πάρα πολλές φορές. Η προσπάθεια που κάνουν είναι καταπληκτική. Εγώ τους ζω κάθε μέρα και ξέρω ότι τους αξίζουν πολύ περισσότερα από αυτά που έχουν πάρει και πιστεύω ότι στο μέλλον θα διεκδικήσουν και θα καταφέρουν περισσότερα πράγματα. Επίσης, μια συγκεκριμένη ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τις διοικήσεις του Παναγιατικού και του Αστέρα που σε ένα εγχείρημα που έχουν κάνει έχουν εμπιστευτεί εμένα σε θέση του προπονητή που θα μπορούσαν να έχουν δεκάδες προπονητές που θα ήθελα και θα μπορούσαν να είναι στη θέση μου. Είναι πολύ τιμητικό για μένα να με στηρίζουν και να μου δίνουν αυτή την ευκαιρία. Θα τους ευχαριστήσω πραγματικά και να υποσχεθώ ότι θα δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου και κάθε φορά θα κάνω το καλύτερο για αυτό το εγχείρημα ώστε να έχει αποτέλεσμα και να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για αυτό που κάνουμε. Ερωτήσεις, παιδιά. Θοδωρή. Κόουτς, συγχαρητήρια για την κατάκτηση. Από εδώ και πέρα πλέον για τον Παναρκαδικό, πέρα από τους επόμενους αγώνες για την ΓΑΜΑ Εθνική, ξεκινάει και μια άλλη διοργάνωση. Πώς θα εμφανιστεί ο Παναρκαδικός σε αυτή τη διοργάνωση? Αναφέρομαι στο κύπελλο ρεαλιστικών τεχνικών ομάδων. Όντως είναι κάτι που είχαμε πει με τα παιδιά πριν γίνει ακόμα αυτός ο τελικός, ακόμα όταν παίζαμε τα παιχνίδια για να φτάσουμε με τον τελικό, ότι μας ενδιαφέρει και το δείχναμε και στα παιχνίδια τα προηγούμενα που παίξαμε πριν φτάσουμε στον τελικό και ότι θα δούμε τα παιχνίδια που έρχονται στη συνέχεια πολύ σοβαρά και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε και εκεί όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν μένει λίγο μακριά να μιλάμε γιατί αυτά τα παιχνίδια θα έρθουν μετά το τέλος του πρωταθλήματος και μας. Και εμείς έχουμε βάλει έτσι τα παιδιά ένα μικρό στόχο να καταφέρουμε πρώτα να σωθεί ο Άννα, να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις, ώστε να μην κοιτάζει για υποβιβασμό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο μπορούμε να καταφέρουμε και όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, παίζοντας πάντα καλό ποδόσφαιρο και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αρχικά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες που έφτασαν όπως εδώ και την πορεία που είχαν. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, στους προπονητές μου. Εγώ είμαι το πρώτο κύπελλο που κατάκτησα σαν παίκτης και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Λεωνιδίου για την αξιόλογη προσπάθεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θεωρώ ότι παίξαμε αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Δεν πιάσαμε και πολύ ψηλά στάδια στην αποδοσή μας, αλλά θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά καλύτεροι από την ομάδα του Λεωνιδίου. Δίκαια κατακτήσαμε το κύπελλο και κοιτάμε μπροστά.